πάμε στη Σοφία Ορφανού που είναι στο Χολαργό μαζί με το Φώτη Μπεκιάρη. Έχουν γίνει οι κλοπές, σε κοιμίζουν θέμα. Και εσείς κύριε Μπεκιάρη, όπως θα μας πει και η Σοφία, έχετε πέσει θύμα 3 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Έλα Σοφία μου. Έτσι, όπως είπες, Ευλαμπία, είμαστε στο Χολαργό. Καθώς σε έξαρση βρίσκονται οι συμμορίες, οι οποίες ρημάζουν σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα στο Χολαργό. Ο κύριος Φώτης θα μας τα πει καλύτερα πώς βιώνει αυτό το φαινόμενο. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Καλημέρα, γεια σας. Ναι, είναι αλήθεια ότι επικρατεί μεγάλη έξαρση στις εκλοπές. Όλα τα περισσότερα μαγαζιά δηλαδή τα έχουν ανοίξει και σε σπίτια από ό,τι μιλάμε με τον κόσμο. Μας εδώ πέρα είναι 3 φορές μας έχουν ανοίξει. Το κρεοπωλείο. Τελευταία τώρα το Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή. Ναι, το κρεοπωλείο, ναι. Και παρατηρούνται τα περισσότερα φαινόμενα, οι περισσότερες ληστείες? Για χρήματα, εμάς μας πήρανε και κρέατα τώρα, ήταν το Πάσχα. Πήρανε και αρνιά από μέσα, ήταν παραγγελίες, τρέχαμε να καλύψουμε τελευταία μέρα τον κόσμο κτλ. Ό,τι βρούνε. Ναι. Το κόστος τώρα, γιατί έχετε πέσει θύμα 3 φορές. Ποιο είναι, κύριε Μπεκιάρη, για εσάς, δηλαδή συνολικά σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός έτους που μπήκαν 3 φορές και σας ρήμαξαν, τι έχετε χάσει? Είναι το κόστος και τα κλοπημία που παίρνουν και η ζημιά που κάνουν μετά, σπάνε πόρτες, τζαμαρίες, να τα φτιάξουμε και τα λοιπά, οπότε έχουμε και από εκεί επιβαρυνόμαστε με συνέχεια καινούργια κόστη, να φτιάξουμε πόρτες, τζαμαρίες. Δηλαδή σε αυτό τον ένα χρόνο που σας ρωτώ συγκεκριμένο, χάσατε 5.000 ευρώ, σας πήρανε μέχρι και κρέατα. Όχι τόσο πολύ, κάτι λιγότερο, γύρω στα 2.000 θα τα υπολογίζω. Η ταλαιπωρία κάθε μέρα, ναι, γύρω στα 2.000. Έχετε επικοινωνήσει όμως με κάποιον εκεί να πείτε, βρε παιδιά, εγώ έχω πέσει 3 φορές μέσα σε ένα χρόνο? Και δεν είστε μόνο εσείς, μπορείτε να μας πείτε και για τους άλλους? Με την αστυνομία έχουμε, αλλά και η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί. Ήδη πριν από κανένα χρόνο πιάσανε μια σπήρα που έκλεβε αυτοκίνητα και είχε μεγάλη έξαρση εδώ στο Χολαργό. Έχει ρεμίσει λίγο από εκεί η κατάσταση. Αλλά τώρα υπάρχει πολύ έξαρση με τα καταστήματα και στα σπίτια μπαίνουν. Κύριε Μπεκιάρη, είστε και σε μια. Το ρεπορτάζ που κάναμε είδαμε ότι τα περισσότερα περιστατικά γίνονται τη νύχτα. Υπάρχει αστυνόμευση στην περιοχή τη νύχτα? Υπάρχει, όχι επαρκής. Εντάξει, η αστυνομία δεν μπορεί να είναι σε κάθε μαγαζί όλη τη νύχτα. Κατανοητό. Αλλά πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν τιμωρούνται. Και να πιάσει κάποιος συνήθως αφήνεται ελεύθερος. Δεν υπάρχει. Πάντως, κύριε Μπεκιάρη, αν αντιμετωπίσετε εσείς προβλήματα στο Χολαργό, στο Χαλάνδρι, γενικά σε αυτό το τόξο, που δεν είναι περιοχές οι οποίες είναι στο στόχαστο καθημερινά. Βέβαια, σίγουρα υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Ναι, αν αντιμετωπίσετε, φανταζόμαστε τι γίνεται παρακάτω σε άλλες περιοχές, έτσι. Τα ποσοστά της εγκληματικότητας είναι μειωμένα σε σχέση με τις άλλες. Να πούμε, Γιώργο, ότι είναι και λίγο θρασίτατη. Είναι λίγο θρασίτατη, συγγνώμη, Βλαμπία, που διακόπτω. Γιατί παντού εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, κάμερες και πιάνονται αυτά τα άτομα στις κάμερες ασφαλείας. Αλλά όπως μου λέτε και εσείς, δεν γίνεται κάτι. Ναι, δεν είναι. Υπάρχει ατιμωρησία. Ατιμωρησία δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι απλώς τώρα που να είναι τοξικομανής. Ναι. Ατιμωρησία εννοείται ότι τους πιάνουν οι αστυνομικοί, τους πάνε στα δικαστήρια και βγαίνουν έξω με αναστολή. Ναι, και βγαίνουν έξω πάλι. Και αν ο νόμος έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής και συνεχίζουν και το κάνουν. Άμα είναι όμως έτσι ο νόμος και ο ποινικός κώδικας, και αυτό θέλει συζήτηση. Κοίτα, επειδή είναι βόρεια προάστια εκεί και τουλάχιστον εγώ από τη δική μου εμπειρία. Εσύ μείνεις και κοντά. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολύ μεγάλο θέμα με τις ληστείες μέσα σε σπίτια. Βλέπαμε να μπαίνουν σε σπίτια ηλικιωμένων. Αυτό τουλάχιστον δεν το έχει το αστυνομικό δελτίο. Αλλά οι διαρρήξεις σε καταστήματα έχουν πάρει τις θέσεις τους. Δηλαδή πηγαίνουν στα καταστήματα που είναι κλειστά εκείνη την ώρα. Κάνουν τη διάρρηξη, δεν τους νοιάζει αν έχει συναγερμό. Αν έχει χρόνο. Κάμερα, αν έχει πόρτα ασφαλείας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Έτσι και εδώ είναι χαρακτηριστικό. Τρεις φορές ένα χρόνο, κύριε Μπεκιάρη, να σου πω. Να είναι η τελευταία.